για την ανάπλαση, μιας και άνοιξε πάλι η συζήτηση, επαναλαμβάνουμε ότι προφανώς καταψηφίζουμε την τροπολογία της κυβέρνησης. Είναι προφανής η λόγη που προχωράει σε αυτή την ενέργεια. Νομίζω συζητήθηκαν, αναπτύχθηκαν και εδώ πέρα. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε ότι κανένας δεν κουβεντιάζει την ταμπακέρα. Μόνο το ΚΚΕ αναδεικνύει κάτι στο οποίο συμφωνείτε όλοι. Ποια είναι αυτή η αμαρτωλή εταιρεία, η οποία από εταιρεία Αθήνας γίνεται πανελλαδική? Ότι είναι εταιρεία που συμβάλλει στην ιδιωτικοποίηση των ελεύθερων χώρων και την παράδοση των κατασκευαστικών κεφάλαιων για διάφορες υποδομές, όπως για παράδειγμα τουριστικές υποδομές, διακίνηση εμπορευμάτων, καταδικάζοντας τα λαϊκά στρώματα σε απόλυτη αδυναμία κάλυψης στοιχειωδών αναγκών ελεύθερων χώρων, μικροκλίματος, χώρων λαϊκού αθλητισμού, αναψυχής. Μαζί κατασκευάζει και διάφορες υποδομές μέσω ΣΔΙΤ, συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, που μεταφράζονται σε τεράστια κέρδη για τους ομίλους με πανάκριβες υπηρεσίες για τα λαϊκά στρώματα. Είναι εταιρεία με εργαζόμενους σε ομοιρία, με εργασιακές σχέσεις λάστιχο, που θα παίρνει τη λαϊκή περιουσία για να τη χρησιμοποιεί για ως μέσο οικονομικής εκμετάλλευσης. Σε αυτά δεν λέτε κουβέντα. Και η συζήτηση είναι αν θα είναι αυτός ή εκείνος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Προφανώς γιατί έχετε απόλυτη συμφωνία. Επίσης, ξεκινώντας, θέλουμε να αναφερθούμε στην απαράδεκτη ενέργεια της απόσυρσης με παρέμβαση του Υπουργείου Εξωτερικών του έργου με θέμα την ενδοοικογενειακή βία που ήταν εκτεθειμένο στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Πρόκειται για σκοταδιστική αντιμετώπιση, σκοταδιστική αντίδραση εκ μέρους της κυβέρνησης. Και μάλιστα, όσο και αν προσπάθησε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις πριν ο κύριος Πλεύρης, πρόκειται για μια τέτοια αντιμετώπιση, σκοταδιστική. Έχετε ευθύνη. Έχετε ευθύνη η κυβέρνηση, πέραν όλων των άλλων, γιατί δώσατε και δίνετε με αυτή σας την ενέργεια πάτημα, βήμα, ώστε να εκφράζονται και εκφράστηκαν και εδώ μέσα στη Βουλή οι γνωστές απόψεις βγαλμένες από τα πιο σκοτεινά κοιτάπια της ιστορίας. Έχετε ευθύνη για αυτό το πράγμα. Με αυτή σας την ενέργεια. Σε σχέση με το νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι, μόλις χτες μια ακόμα λαϊκή οικογένεια ένιωσε στο πετσί της τα αποτελέσματα του δρόμου ανάπτυξής σας, των επιτυχιών σας στην οικονομία. Ένιωσαν τα δώρα της επενδυτικής βαθμίδας και όλα τα υπόλοιπα που επαναλαμβάνεται διαρκώς μέσα και έξω από τη Βουλή, κύριοι της κυβέρνησης. Μια οικογένεια φτωχών ανθρώπων, ανάπηρων, αντιμετωπίστηκαν ως εγκληματίες με κινητοποίηση το ΜΑΤ της αστυνομίας με ρήψη χημικών. Γιατί? Για να τους πετάξουν έξω από το σπίτι τους. Για να τους πετάξουν στον δρόμο. Έξω από το πληστηριασμένο σπίτι τους. Αυτό που δεν είχαν να πληρώσουν, ελαίω των μνημονίων και των άλλων μέτρων που ψηφίσατε όλοι σας, αυτό που πήρε το ΦΑΝΤ, ελαίω των νόμων που ψηφίσατε μαζί, ενώ τα ΜΑΤ και τα χημικά, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς. Εσείς δεν ήσασταν εδώ. Και αν δεν αναφέρουμε στον ενιαίο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς και στον νέο ΣΥΡΙΖΑ, στον επόμενο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, ο παλιός είστε εσείς. Ο παλιός και ο νέος. Έτσι, δεν το... Η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί ήσασταν τέλος πάντων τότε. Μαζί τα ψηφίσατε. Οι νόμοι για τα ΦΑΝΤ ήταν δικοί σας. Οι νόμοι για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς ήταν δικοί σας. Οι νόμοι για το ιδιώνυμο αδίκημα, γιατί με αυτό πήγανε τα ΜΑΤ και ρίξανε χημικά στους γείτονες που πήγανε να σώσουν την οικογένεια, ήταν δικό σας νόμος. Και ο λόγος που αναφέρω το συγκεκριμένο παράδειγμα, πέρα από το ότι αποτελεί μια ενιαία στρατηγική την οποία συμφωνείτε όλοι σας, είναι και ο εξής. Ας βάλουμε με ένα ερώτημα το θέμα. Το ΦΑΝΤ έδωσε το σήμα για να γίνουν όλα αυτά. Δηλαδή να ξεσπιτωθεί ανάπηρη οικογένεια, να έρθουν τα ΜΑΤ και ούτω καθεξής, προφανώς για τη διασφάλιση του κέρδους του. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό, νομίζω. Ότι πρόκειται για μεγάλες εταιρείες που στόχο έχουν το κέρδος. Δεν επιτελούν κάποιο κοινωνικό έργο. Το ερώτημα είναι το εξής. Αυτό το κέρδος είναι θεμητό ή αθέμητο? Θεμητό ή αθέμητο είναι αυτό το κέρδος της συγκεκριμένης εταιρείας? Γιατί η συζήτηση που ανοίγει και που άνοιξε και στις δύο μέρες, κυρίως με αφορμή την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ και τις απαντήσεις που έδωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, ότι η Νέα Δημοκρατία δηλαδή έχει θεσπίσει ένα ανώτατο όριο ποσοστού κέρδους, δηλαδή το θεμητό. Αυτό είπε. Τα ίδια λέτε, αυτό προσπάθησε να πει ο αναπληρωτής υπουργός, είναι ότι πρέπει να συνασπιστούμε όλοι μας στην αντιμετώπιση του κομματιού του κέρδους που είναι αθέμητο. Και το ερώτημα μένει, οι πληστηριασμοί είναι αθέμητο ή θεμητό κέρδος?
Δηλαδή υπάρχει ένα τμήμα των κερδών που βγάζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, που πρέπει όλοι μας να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να το έχουν και φυσικά να το στηρίζει και όλος ο λαός, δηλαδή να στηρίζει τη μείωση των μισθών, την κατάργηση δικαιωμάτων, την ακρίβεια, την καταστροφή του περιβάλλοντος, τα δυστυχήματα, τους πολέμους, γενικότερα το σύστημα της εκμετάλλευσης, γιατί από πού αλλού βγαίνει το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων. Εκτός άμα θα ενσωματωθούμε όλοι στην Κασελάκιο οικονομική σχολή και την οικονομική σκέψη με αυτά που ακούμε εδώ πέρα μέσα. Να τα στηρίξουμε λοιπόν όλα για το θεμητό κέρδος και ταυτόχρονα να λέμε μη μας φάζετε τόσο, σφάξτε μας όμως. Μη μας ακατεύετε τόσο, σακατέψτε μας όμως. Μη γίνετε πολύ αίμα, να μας πείτε και πόσο, εντάσσετε μέσα στο θεμητό κέρδος, αλλά δολοφονήστε. Αυτή είναι η πολιτική σας πρόταση. Αυτά είναι τα επακόλουθα της στήριξης αυτού του σάπιου οικονομικού και κοινωνικού συστήματος του καπιταλισμού. Και σε αυτά τα διλήμματα, το ΚΚΕ, εμείς στο ΚΚΕ, δεν πρόκειται να βάλουμε το λαό. Το βασικό σας πρόβλημα λοιπόν είναι πως όταν αναφέρεται στην ανάπτυξη, εννοείται την καπιταλιστική ανάπτυξη, προβάλλοντας ότι το κέρδος είναι προϋπόθεση για να μπορεί ο λαός να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες του. Και προσπαθείτε να κρύψετε πίσω από φράσεις όπως θεμητό και αθέμητο, ότι στην πραγματικότητα το κέρδος αποτελεί τελικά το βασικό εμπόδιο ώστε οι σημερινές τεράστιες δυνατότητες επιστήμης και τεχνολογίας, ο τεράστιος πλούτος παράγει ο λαός, να μπορεί να αξιοποιηθεί για μια πραγματικά φιλολαϊκή ανάπτυξη, αυτή που θα έχει στο επίκεντρο την κάλυψη όλων των διευρυγμένων αναγκών του. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο σε συνθήκες κατάργησης του καπιταλιστικού κέρδους, σε συνθήκες εργατικής εξουσίας, κοινωνικοποιημένων μέσων παραγωγής, κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής. Η γενική σας λοιπόν αυτή η στρατηγική τοποθέτηση σας κάνει να μην μπορείτε να δώσετε λύσεις ούτε σε στοιχειώδη προβλήματα όλων των ειδών. Και γι' αυτό προχωράτε και στο παρόν νομοσχέδιο, μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε, πέραν όλων των άλλων και σε προχειρότητες, τσαπατσουλιές, όχι όμως ως ένδειξη ανικανότητας, αλλά ως απόδειξη ότι αυτή η στρατηγική σας βγάζει σε αδιέξοδα ακόμα και σε στοιχειώδη ζητήματα. Με τις καθιερωμένες πλέον παρατάσεις, στα άρθρα 67, 69, 70, 71 αλλού, με το άρθρο 39, που αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται αποσπασματικά κατά κλάδο και να παίζουν παιχνίδια οι διάφορες κυβερνήσεις, με το άρθρο 61 και την παράταση στα όρια ηλικίας απόσυρσης για επιβατικά δημόσιας χρήσης και τους κινδύνους για την ασφάλεια επιβατών και οδηγών, αλλά δεν παίρνετε τα μέτρα που ζητούν ιδιαίτερα οι αυτοαπασχολούμενοι ιδιοκτήτες ταξί, που προφανώς δεν έχουν καμία σχέση με τις μεγάλες εταιρείες, δηλαδή επιδότηση, άτοκα δάνεια για αντικατάσταση, προκειμένου να μπορεί ο στόλος των οχημάτων δημόσιας χρήσης να ανανεώνεται με βάση τις ανάγκες και την ασφάλεια μεταφοράς του κοινού, αλλά και των ίδιων των επαγγελματιών. Και με άλλα άρθρα. Τέλος, κύριε της κυβέρνησης, καταθέσαμε στα πρακτικά το ψήφισμα. Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ, καταθέσαμε στα πρακτικά το ψήφισμα των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και των φορέων της ευρύτερης περιοχής που συναντήθηκαν την Κυριακή που μας πέρασε. Έχετε καταθέσει μια τροπολογία, σας απάντησαν οι εργαζόμενοι. Αποσύρετε την τροπολογία και υιοθετήστε το ψήφισμα. Αναλάβετε την ευθύνη. Οι εργαζόμενοι και οι περιοχές γύρω από τη ΛΑΡΚΟ δεν φταίνε σε τίποτα να πληρώσουν τα σπασμένα της πολιτικής σας. Επαναλαμβάνουμε τα ερωτήματα. Να απαντήσετε τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι σε εργολαβίες. Τι θα γίνει με την περιοχή που θα μεγαλώσετε την ανεργία κατά χιλιάδες. Τι θα κάνετε με τα ιατρεία της ΛΑΡΚΟ που εξυπηρετούν χιλιάδες κατοίκους στην περιοχή. Πώς θα διασφαλίσετε την παραμονή των εργαζομένων στις βάρδιες και στα πόστα τους μέχρι ο νέος ιδιοκτήτης να διαπραγματευτεί μαζί τους. Θα τους καταβάλλετε οικονομική ενίσχυση εν ώψη των γιορτών για να πάρουν μια ανάσα οι εργαζόμενοι και οι περιοχές γύρω από τη ΛΑΡΚΟ. Για να κάνουν καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά και αυτοί οι άνθρωποι. Θέλουμε απαντήσεις και για αυτά τα ζητήματα.